σας έχω μιλήσει και άλλες φορές και έχω μια διαφορετική αντίληψη. Και η αντίληψη αυτή περνάει μέσα από την περιφερειακή διακυβέρνηση, την οποία δεν την έχουμε κατακτήσει παρόλες τις προσπάθειες που κάνουμε και με τον Περιφερειάρχη και παρόλες, θα έλεγα, τις δηλώσεις που έχουμε κάνει και τις διεκδικήσεις μέσω της Ένωσης Περιφερειών, ώστε πολύ απλά τις τύχες για τον τόπο μας να τις παίρνουμε εμείς οι ίδιοι και να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις. Άρα πάλι πάμε σε οριζόντια μέτρα και περιμένουμε τις αποφάσεις των ειδικών. Όμως, εδώ είναι μια διαφορετική κατάσταση. Εγώ το τονίζω από την πρώτη στιγμή. Ποια είναι αυτή η διαφορετική κατάσταση? Ότι εδώ πέρα είναι η μεγάλη γιορτή της πόλης. Η μεγάλη γιορτή της πόλης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί με τους κανόνες, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στραγγαλίσουμε την τοπική οικονομία και την κοινωνικότητα των ανθρώπων σε μια φάση της πανδημίας όπου ξεκάθαρα πλέον αρχίζει έστω και αργά να αποκλιμακώνεται. Όλα τα σημάδια αυτό δείχνουν. Άλλωστε και τα κρούσματα που καταγράφουν, που στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, δεν θα γίνεται καταγραφή των κρούσματων πλέον αλλά των νοσηλιών, φαίνεται ότι υπάρχει μια ήπια νόσηση. Άρα με αυτά τα δεδομένα πρέπει σιγά σιγά οι αποφάσεις των ειδικών να σέβονται και τη στιγμή την υγειονομική που βρισκόμαστε, αλλά και την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής. Εμείς λέμε ξεκάθαρα μεγάλη προσοχή στον κόσμο αυτές τις μέρες, ενώ στους έντονους συνωστισμούς και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικία που θα δυσκολευτούν έτσι και νοσήσουν, το σημαντικότερο απ' όλα. Φυσικά για τους ανεμβολίες τους δεν το συζητάω, εκεί πέρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και τώρα που το λέω, άμεσα να εμβολιαστούν. Οι υπόλοιποι όμως σιγά σιγά σταδιακά πρέπει να ανακτούν την κανονικότητα. Για μένα το έχω τονίσει με κάποιες εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες και οι ίδιοι καρναβαλιστές θα έλεγα θα μπορούσαν να είχαν προτείνει, θα μπορούσαν να έχουν σχεδιάσει. Βεβαίως δεν πρέπει να χαθεί σε καμία περίπτωση και αυτή η γιορτή της πόλης, και το τονίζω πάντα με τα μέτρα εκείνα τα οποία έχουν μια ορθολογική σημασία.